Εν ώψη τη αυριανή έναρξη τη σχολική χρονιά, καλωσορίζουμε τώρα στα νέα του Αντένα τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομο Προδρόμου. Κύριε Προδρόμου, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Όλα έτοιμα λοιπόν, αν και υπάρχουν κάποιε εκκρεμότητε σε σχέση με τη στελέχωση και τι υλικοτεχνικέ υποδομέ. Όχι, με τη στελέχωση δεν υπάρχει απολύτως καμία εκκρεμότητα. Φέτος η στελέχωση έχουμε λάβει μερίμνα μαζί με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθήκων και έχει γίνει 3 εβδομάδες νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή 100% των εκπαιδευτικών είναι στη θέση τους. Οι ελάχιστες, δηλαδή 5-10 περιπτώσεις σε σύνολο 13.000 που πρέπει να τοποθετηθούν αύριο μεθαύριο, είναι στην διαδικασία από την εκπαιδευτική υπηρεσία. Άρα λοιπόν η στελέχωση είναι πλήρης. Αύριο 107.559 παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, θα πάνε σε 735 σχολεία και έχουμε προετοιμάσει περίπου 7.000 αίθουσες, από τις οποίες σχεδόν 5.000 είναι αίθουσες διδασκαλίας, για να υποδεχτούν τα παιδιά. Είμαστε σε ετοιμότητα. Και όσον αφορά μικρές πινελιές σε κάποια σχολεία τα οποία έχουν τα κτίρια είναι τέτοια, είναι ιστορικά, παλαιότερα, έχουν μικρότερες αίθουσες, οι σχολικές εφορίες συνεχίζουν την εργασία ούτως ώστε στο δρόμο να βελτιώνουμε διαρκώς τις συνθήκες. Το Υπουργείο, κύριε Προδρόμου, εξετάζει την πιθανότητα ικανοποίησης ενός αιτήματος που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σε σχέση με την χρήση προσωπίδας αντί μάσκας όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια ειδική συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με την σύμβουλό μας, την δόκτωρα Ζωή Δωροθέα Πανά, την οποία είχατε και εσείς προηγουμένως και στην οποία οφείλουμε πάρα πολλά στο Υπουργείο Παιδείας για τη βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό τον καιρό. Η κυρία Πανά διευκρίνησε ζητήματα του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Είναι σαφές ότι εκεί που χρειάζεται η διδασκαλία την οπτική επαφή για χειλανάγνωση, όπως λέγεται, είτε στη λογοθεραπεία είτε σε άλλες κατηγορίες παιδιών που μπορεί να έχουν προβλήματα ακοής, ακόμα και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαφανής προσωπίδα. Έχει διευκρινιστεί το πώς θα γίνεται αυτό εκτάκτως. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα ετοιμάτων. Γνωρίζω ότι έχουν απευθυνθεί εκπαιδευτικές οργανώσεις και στον Υπουργό Υγείας, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε και η συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας είναι το ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν διατάγματα τα οποία θα πρέπει να τηρήσουμε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι με τη συνεργασία και τη συνεννόηση, όπως το καταφέραμε και τον Μάιο και τον Ιούνιο, θυμάστε και τότε ότι υπήρχαν πολλές ανησυχίες, συζητήσεις, αλλά το σχολείο απέδειξε ότι μπορεί να είναι χώρος υγειονομικής ασφάλειας και επιπρόσθετα μέσα στο σχολείο τα παιδιά εμπέδωσαν αυτούς τους κανόνες προστασίας. Ελπίζω ότι και τώρα θα τηρήσουμε τους κανόνες. Να μην ξεχνάμε ότι αν έχουμε καταφέρει στην Κύπρο να έχουμε αυτά τα σχετικά καλά αποτελέσματα απέναντι στην πανδημία και να μπορούμε τώρα να πάμε και στα σχολεία με φυσική παρουσία, με φίτηση όλων των παιδιών, αυτό δεν είναι δεδομένο, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, γιατί πρέπει να δούμε και τον στόχο μας, που όπως άκουσα και τους γονείς, τους οργανωμένους γονείς να λένε, είναι να δώσουμε ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θυσιάσουμε την μάθηση και όλες τις άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας των κορονοϊών. Και έχουμε τώρα και ένα νέο γύρο δειγματοληπτικών ελέγχων, κύριε Υπουργέ. Πώς εξελίσσεται? Πράγματι, ένας αριθμός σχεδόν περίπου 16.000 διαγνωστικών ελέγχων θα γίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης και στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία, με προτεραιότητα βεβαίως στο προσωπικό των ειδικών σχολείων, της συνοδούς στην ειδική εκπαίδευση, αλλά και τα άλλα πρόσωπα τα οποία έρχονται στα σχολεία σε επαφή με περισσότερο κόσμο και βεβαίως με δείγμα αντιπροσωπευτικό από τους εκπαιδευτικούς μας και τους μαθητές. Θα γίνουν οι έλεγχοι προκειμένου να νιώθουμε ότι
υπάρχει γενικότερη ασφάλεια, αλλά και οι επιδημιολόγοι να έχουν τα δεδομένα εκείνα και τα στοιχεία που θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν καλύτερα την κατάσταση. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όπως έγινε και στην προηγούμενη περίοδο τον Μάιο, ο αριθμός αυτός των ελέγχων είναι από τους πυκνότερους που έγιναν ποτέ σε ένα δείγμα, σε ένα μέρος πληθυσμού. Άρα λοιπόν θέλουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση ανα πάσα στιγμή και βεβαίως λειτουργούν και στο Υπουργείο ειδικές τηλεφωνικές γραμμές για τα υγειονομικά πρωτόκολλα προς χρήση και από τους γονείς και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς, με συγχωρείτε. Αύριο θα διανύμουμε μέσω των μαθητών έναν οδηγό, ένα μικρό κατατοπιστικό βιβλιαράκι για τους γονείς, όπου μέσα είναι οι βασικές πληροφορίες, αλλά και ένας αριθμός από πράγματα τα οποία οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν στο σπίτι, στα παιδιά, με σύσταση του Υπουργείου Υγείας, ούτως ώστε με τη συνεργασία όλων ακριβώς να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή και τους εκπαιδευτικούς μας βεβαίως, και το σχολείο να είναι ένας χώρος στον οποίο να μπορούμε να λειτουργήσουμε για την εκπαίδευση, για τα γράμματα, για την επιστημοσύνη των παιδιών. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας.